Πέθανε σε ηλικία 81 ετών στο σπίτι του στη Γερμανία ο νεκροθάφτης της Ελλάδας Wolfgang Schäuble, ο άνθρωπος ο οποίος επέβαλε εξοντωτικές οικονομικές πολιτικές στην Ελλάδα και οδήγησε εκατομμύρια Ελλήνων στο θάνατο, την απόγνωση και την ξενιτιά. Είναι ο άνθρωπος που με δική του ευθύνη χιλιάδες Έλληνες οδηγήθηκαν στην αυτοχειρία. Το Υπουργείο Ενέργειας καινοτομεί και εισάγει το νέο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Με μία τιμή για να ξέρεις τι πληρώνεις και ποιος είναι ο φθηνότερος. Με εύκολη σύγκριση τιμών μεταξύ των διαφορετικών παρόχων κάθε μήνα. Όλα στο χέρι σου μέσα από το εργαλείο σύγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για όλα τα νέα τιμολόγια, ενημερώσου και διάλεξε το καλύτερο για εσένα. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα περισσότερες χιλιάδες καταστράφηκαν διαπαντός οι ζωές τους και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι κατέφυγαν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ο Wolfgang Schäuble χαρακτηρίστηκε για τη σκληρή οικονομική πολιτική του, αφού ήταν επί χρόνια Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας επί καγκελαρίας της Άγγελα Μέρκελ. Το όνομά του θα είναι για πάντα συνδεδεμένο με τα μνημόνια, τα οποία και ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά την Ελλάδα. Η λύθη της ιστορίας τον περιμένει, ωστόσο οι συνέπειες των πράξεών του θα συνεχίσουν να κάνουν κακό στη χώρα μας και στους Έλληνες για πολλά χρόνια ακόμη.